Και ξέρετε, δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν το λέω με χαρά, αυτά που θα επακολουθήσουν και είναι αναπόφευκτα, γιατί η τιμωρία τους θα είναι αναπόφευκτη στην επόμενη Βουλή, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά οφείλουν να αποδοθούν εκείνες οι πράξεις του δικαίου που χωρίς αυτές δεν μπορεί να επέλθει ισορροπία στην πολιτική και στην κοινωνία. Λαύρος κατά της κυβέρνησης για ακόμα μία φορά, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν χθες βράδυ ο επίσημος προσκεκλημένος της πολιτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι νομαρχιακοί της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση του Δήμου Ζαχάρος Φυγαλίας. Τον κύριο Γεωργιάδη υποδέχθηκαν στελέχη, αιρετοί και φίλοι του κόμματος σε μία εκδήλωση συναιστίαση με μεγάλη συμμετοχή, με τον ίδιο να λέει πως μια τέτοια συγκέντρωση δίνει μήνυμα νίκης. Πραγματικώ θα είναι μήνυμα νίκης μια τέτοια συγκέντρωση, μέσα στο κατακελόκαιρο. Στόχος της επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία ήταν να υπάρξει ενημέρωση για τα προβλήματα του νομού και ειδικότερα του Δήμου Ζαχάρος, με τα στελέχη της ΝΟΔΕ και της τοπικής να ζητούν από τον κύριο Γεωργιάδη να δώσει έμφαση και να στηρίξει την προσπάθεια για επίλυση μια σειρά προβλημάτων. Ήρθα στην Ηλία Ζαχάρο μετά από πρόσκληση της ΝΟΔΕ και της τοπικής. Με πολύ μεγάλη χαρά, για να ενημερωθώ για τα προβλήματα του κόσμου εδώ, ιδιαίτερα για την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η έκδοση του οποίου μπορεί να καταστρέψει οριστικά αυτή την περιοχή, αλλά για να κάνουμε μια ωραία πολιτική συζήτηση με τους φίλους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αντιπρόεδρε, βρίσκεστε στην Ηλία, στη Ζαχάρο. Έναν τόπο πρικισμένο όσο κανέναν άλλον. Έναν τόπο που θα μπορούσε να είναι το πρότυπο ανάπτυξης και ευημερίας. Έναν τόπο που δυστυχώς αργοπεθαίνει μέρα με την ημέρα. Δεν αξίζουμε αυτή την Ηλία. Αξίζουμε καλύτερα. Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργου πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί. Οι αγρότες πρέπει να στηριχθούν. Ειδικά όσοι επλήγησαν από τις καταστροφές άμεσα με αποζημιώσεις, αλλά και με πολιτικές που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα αυξήσουν την εξωστρέφεια. Ο Δήμος μας αποτελεί μια μικρογραφία της χώρας μας. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες περισσεύουν, αλλά οι κατεστημένες νοοτροπίες και επιλογές του παρελθόντος αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη και ευημερία του τόπου. Επιγραμματικά αναφέρω την εγκατάλειψη της λίμνης Καϊάφα και Ιαματικών Μητρών, το αναξιοποίητο παραλιακό μέτωπο, το χαρακτηρισμό ολόκληρου του Κυπαρισιακού Πόρτου ως περιοχή προστασίας της φύσης. Στο πολιτικό σκέλος της εκδήλωσης μίλησαν στελέχη του κόμματος και ο βουλευτής της Ηλίας Κώστας Τζαβάρας, δίνοντας το στίγμα των επιδιώξεων του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Εάν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει πρώτο κόμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο αυτοδύναμος πολιτικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε το Γενάρη του 2015, ούτε το Σεπτέμβρη του 2015. Εδώ είναι, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, που το φρόνημα της Νέας Δημοκρατίας έμεινε ακμαίο. Και σε όλες τις εκλογές εδώ πρωτεύσαμε, νικήσαμε και τώρα έχουμε τη μεγάλη χαρά να σε υποδεχόμαστε, εσένα το μεγάλο αγωνιστή της παράταξης, σε αυτό τον τόπο που κράτησε και από εδώ είναι που θα ξεκινήσει η μεγάλη νικηφόρα πορεία. Η πορεία που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον καλύτερο πρωθυπουργό που πέρασε ποτέ από αυτόν τον τόπο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην διάρκεια της ομιλίας του στην κυβέρνηση με αφορμή και το χθεσινό δημοσίευμα των παραπολιτικών για εμπλοκή συγγενικού προσώπου του Αλέξη Τσίπρα σε υπόθεση με δάνεια, την χάνοντας ευνοϊκής μεταχείρισης από το δημόσιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως γκρεμίστηκε πλέον το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, ενώ διεμήνησε πως αυτές οι συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμόρυτες από την επόμενη Βουλή. Σήμερα αποκαλύψαν δύο σημαντικά πράγματα από την εφημερίδα παραπολιτικά. Το πρώτο, αφού μας έχουν πρίξει για τα χαριστικά δάνεια των πολιτικών των αντιπάλων, ότι επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα το 2016, ο αδερφός του Αλέξη Τσίπρα και η αδελφή του Αλέξη Τσίπρα, για την εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι να γίνει βουλευτής, κατάφερε να ρυθμίσει με τράπεζα το δάνειό του ως εξής. Χρώσταγαν περίπου 300.000 ευρώ. Και ακούστε, η καλή τράπεζα τη ρύθμιση τους έκανε. Τους έκανε τη χάρη το δάνειο, το κόκκινο, το σπάσμα στα επόμενα 35 χρόνια
και τα πρώτα δύο χρόνια θα δίνουν 300 ευρώ το μήνα. Πόσοι Έλληνες έχουν λάβει ένα τέτοιο χαριστή, μια τέτοια ρύθμιση από τις τράπεζες? Τυχαίο ότι ήταν αδελφός του Πρωθυπουργού? Να το ηθικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα και της οικογένειάς του που έχουν το θράσο να μας κουνάει και το δάκτυλο. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ήρθε και η έτερη αποκάλυψη. Για τη σχέση της οικογένειάς του θείου του και πατέρα του με τη Χούντα. Πόσα μας έχουν πει για τη Χούντα, Κώστα? Πόσα! Μάθαμε σήμερα ότι ο θείος του ήταν όχι μόνο συνεργάτης, αλλά και καταδότης της Χούντας. Όμως με αυτούς τους ανθρώπους αστική ευγένεια πια δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι αυτοί θα καταδικάσουν την Ελλάδα, κατέσαιναν την Ελλάδα, ελάσπραν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, έκλαψαν τις οικογένειές τους με όποιο τρόπο μπορούσαν και τώρα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Με είδατε να τους φοβήθηκα έστω ένα δευτερόλεπτο. Τώρα που μιλάμε, γράφουνε πότε θα με κλείσουν φυλακή. Τον όνειρο τη ζωή του, πότε θα με κλείσουν φυλακή. Δεν θα με κλείσουν, γιατί δεν μπορούν να μου βρουν τίποτα. Αλλά εγώ θα τους κλείσω. Και εγώ δεν αστείευομαι. Και δεν το λέω με χαρά. Το λέω γιατί δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Είναι κρίμα για την Ελλάδα ο πολιτικός διάλογος να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν ήταν επιλογή ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η επιλογή εκείνων οι οποίοι μπροστά στο προσωπικό τους όφελος δεν υπολόγισαν κανέναν ηθικό κανόνα, κανέναν ηθικό φραγμό, καμία πολιτική ευπρέπεια.